Παίρνουμε στην Πελοπόννησο και πηγαίνουμε στα Τρίκαλα. Κορινθία, στην ορεινή Κορινθία. Εκεί τα ανατρίκαλα, τα μεσαία και τα κάτω έχουν απ' όλα. Είδω και ο χάρτης για να σκατοτοπίσουμε. Ό,τι θέλει η καρδιά σας έχουν. Λίμνες έχουν γύρω-τριγύρω. Ορεινά μονοπάτια και πεζοπορία έχουν. Και αυθονοχιόνια έχουν. Και δραστηριότητες στο αθλητικό κέντρο Ζήλιας μπορείτε να κάνετε. Και βόλτες με άλογα. Και 173 κατοίκους να συναντήσετε στα Άνω Τρίκαλα. Να τι ωραίο υψόμετρο. Να γναντεύει από τα 1000 μέτρα εκεί στη Ζήλια. Κόρινθος δίπλα 71 χιλιόμετρα. Φαίνεται από το βουνό πάνω, η Αθήνα αμφιβάλλω αν φαίνεται από το νέφος, η Θεσσαλονίκη 451 χιλιόμετρα σίγουρα δεν φαίνεται. Οι διαδρομές στη Ζήρια είναι το ένα, η μία δραστηριότητα, το... δραστηριότητα που μπορούμε να κάνουμε. Για να πάμε και στα μεσαία Τρίκαλα. 214 κατοίκους. Λίγο πιο κάτω, 1050 μέτρα υψόμετρο. Λίγο πιο πάνω νομίζω. Οι άλλοι ήταν 1030 νομίζω. Τα... 1060 νομίζω. Α, ναι. 1060 βέβαια. Ναι. 60 χιλιόμετρα από την Κόρινθο, 143 από την Αθήνα, 450 από τη Θεσσαλονίκη. Και η Μονή της Παναγίας είναι από τα αξιοθέατα της περιοχής. Μάλιστα. Αλλά βεβαίως, ως γνωστόν, υπάρχουν και τα κάτω Τρίκαλα. Αμέ. Με 329 κατοίκους, ελαφρώς χαμηλότερα, στα 850 υψόμετρο πάνω στο όρος Κυλλήνη Ζήρια. Η Κόρινθος 60 χιλιόμετρα, η Αθήνα 142, η Θεσσαλονίκη 451 και ο Ναός του Αγίου Δημητρίου είναι επίσης ένα ενδιαφέρον αξιοθέατο. Πάμε λοιπόν. Ζηλέψατε έστω και λίγο το σοδά τις εικόνες που μόλις είδατε και ακολουθούν και άλλες, δεν έχετε παρά να διενύσετε 144 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 119 χιλιόμετρα από την Πάτρα και να βρεθείτε στα Τρίκαλα της ορεινής Κορινθίας, στα Τρίκαλα με τα πολλά καλά. Να θυμηθείτε τον παιδικό σας σε αυτό και να γίνετε παιδιά με τα παιδιά σας παίζοντας με το χιόνι. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε. Ερχόμαστε από Πειραιά. Είναι πάρα πολύ ωραία, φανταστικά. Και θα το ξανακάνουμε πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το χωριό και το Μεσαίο και το Άνω είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τουριστικό θέατρο θερινό. Φιλοξενόταν εδώ μέχρι και ο βασιλιάς Φαρούχ της Αιγύπτου από τον Έλληνα βασιλιά. Το όνομά τους τα πήρανε από τα τρία πράγματα που υπάρχουν εδώ, δηλαδή το έφερο κλίμα, τη βλάστηση και το νερό. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται και στο χειμερινό τουρισμό λόγω του ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Όχι ότι δεχόμαστε μόνο από την Αθήνα επισκέπτες, από όλο τον ομό και ίσως και από όλη την Ελλάδα. Στα κάτω Τρίκαλα, εκτός από την τουριστική ανάπτυξη, υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι που ασχολούνται με την καλλιέργεια του σταφυλίου, από όπου προέρχεται και η γνωστή Κορινθιακή σταφίδα.
τα μήλα και άλλα προϊόντα. Στα δε άλλα χωριά, τα Μεσαία Τρίκαλα και τα Άνω Τρίκαλα, υπάρχει πλέον αμιγώς τουριστική ανάπτυξη. Ο πρώτος παραδοσιακός ξενώνας χτίστηκε πριν από 8 χρόνια στα Μεσαία Τρίκαλα, σε έναν από τους τρεις οικισμούς που είναι τα Κάτω, τα Μεσαία και τα Άνω Τρίκαλα. Και τα τελευταία 3 χρόνια έχει γίνει προορισμός, διότι έχουν χτιστεί αρκετοί ξενώνες πια, νοικιάζονται πολλά δωμάτια στην περιοχή, γύρω στα 150 δωμάτια περίπου. Είμαστε από Πύργο της Ηλίας, είναι 230 χιλιόμετρα σχεδόν. Λοιπόν, ήρθαμε έτσι στην Βολτίτσα, αποφασίσαμε κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε, να έχουμε Κυριακή πρωί. Λοιπόν, είναι πολύ όμορφα, είναι κάτι ξεχωριστό. Ούτε στην Αράχοβα είναι έτσι τόσο πολύ όμορφα, αλλά ούτε και στην Τρίπολη. Και επιπλέον και στη Πάλωρη, παιδιά, στα Καλάβρητα. Εμείς έχουμε ξαναέρθει. Πιο πάνω υπάρχει μια λίμνη που παλιότερα την είχαμε. Ναι, και ήταν παγωμένη. Περπατούσαμε πάνω στη λίμνη. Ξεκινήσαμε για να πάμε εκεί, αλλά ο δρόμος είναι κλειστός και δεν μπορούμε, δυστυχώς. Ελπίζουμε την επόμενη φορά.